Ναι, είμαι ο τελευταίος όντως, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός. Θα πω ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσω να σας δείξω, όταν λέμε test tool, να καταλάβουμε και ποια είναι η εταιρεία και ποιος είναι ο Ρώσος πελάτης, ο οποίος φέρνω, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Και επίσης θα προσπαθήσω να σας δείξω τι πιστεύει ο Ρώσος πελάτης για τη χώρα μας, για την Κρήτη και για τη Ρόδο, μέσα από ερωτηματολόγια, στατιστικές, δικτύων ικανοποίησης που έχουν φτάσει τους ίδιους όταν επισκέπτονται τη χώρα μας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά για τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, ο Διεθνής Τουριστικός Οργανισμός TESTOUR έχει ιδρυθεί το 1994, λειτουργεί με 73 γραφεία σε 24 χώρες, σε όλες τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι ένας μεγάλος διεθνής tour operator, έχει ανοίξει καινούργιους προορισμούς τα τελευταία χρόνια, έχουμε σκεπλάβει την Κούβα, την Δομινικανή Δημοκρατία, τη Σριλάνκα, τις Μαλδίβες, τα Αραβικά Εμμυράτα, Αυστρία, Μεξικό, Ιταλία, Κύπρο κτλ. Αυτό που χαρακτηρίζει το test tour είναι το υψηλό επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών, το οποίο θέλουμε να παρέχουμε, είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας. Τα εξειδικευμένα τμήματα παροχής των διακοπών στα τμήματα MICE, τα οποία υπάρχουν. Οι αεροπορικές μας μεταφορές εκτελούνται με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών η Qatar Airways, η Etihad, η Turkish Airlines, η Emirates και πολλές άλλες. Και βέβαια η δομή μας συμπεριλαμβάνει πάνω από 5.000 εργαζομένους και στη λογική μας είναι να έχουμε υποκαταστήματα στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πολύ σύντομα να σας πω ότι ο TESTOUR είναι στρατηγικός συνεργάτης στην αεροπορική εταιρεία iFly και επίσης είναι στρατηγικός επενδυτής σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα, την Omara Worlds, η οποία βρίσκεται στην Τουρκία. Εδώ μπορείτε να δείτε λίγο και το δίκτυο, το αεροπορικό δίκτυο της iFly και πώς συμβαίνει η Ρωσία με τις υπόλοιπες χώρες. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν από 21-22 περίπου χρόνια με πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Το 2014 φτάσαμε αρκετά εκατομμύρια τουρίστες. Μένει να δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει. Οι πελάτες μας, και αυτό έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον, θεωρούμε ότι έχουμε το λεγόμενο καλό και ποιοτικό πελάτη. Αν θα δείτε, το 1996 έχουμε ξεκινήσει με πελάτες οι οποίοι πηγαίνανε περίπου στο 70% σε τριάστερα ξενοδοχεία. Καταλήξαμε μετά από 20 χρόνια το 82% των πελατών μας να πηγαίνει σε πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία. Επίσης, αυτό που χαρακτηρίζει τους Ρώσους πελάτες είναι η μεγάλη διάρκεια της διαμονής των διακοπών τους. Μιλάμε ότι οι πελάτες μας έχουν μέσω όρο, κατά μέσο όρο, 10 ημέρες πακέτα διακοπών. Η μάζα των πελατών μας είναι ηλικίας 20 έως 55 ετών. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι βέβαια οι γυναίκες και οι οικογένειες, και αυτό χαρακτηριστικό κομμάτι. Και κάποια έτσι νούμερα πολύ γρήγορα. Το μέσος όρος πακέτου των διακοπών σε όλους τους προορισμούς που ξόδεψε ένας πελάτης μας το 2014 ήταν $1.259 και την Ελλάδα βέβαια ξόδεψε $2.830. Εκεί θα καταλάβετε και κατά πόσο, εάν και κατά πόσο η Ελλάδα είναι και ένας ακριβός προορισμός, γιατί είμαστε ακριβός προορισμός. Ενώ τοπικά στην Ελλάδα το 2014 ο πελάτης μας είχε αφήσει 392 ευρώ κατά κεφαλή περίπου. Το 2015 τα νούμερα μειωθήκανε λόγω και της κρίσης, οικονομικής κρίσης στη Ρωσία και το πρόβλημα με το ρούβλι, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα παραμένει πολύ υψηλά σε σχέση με το μέσο όρο του spending που έχει ο πελάτης μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα στον τουρισμό είναι η κυριότερη επένδυση που μπορεί να κάνουν οι τουριστικοί οργανισμοί ή οι tour operators όπως είναι το TESTOUR. Για μας είναι μια γενική έννοια η ποιότητα, η οποία όμως περιλαμβάνει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που μπορεί να πάρει ένας πελάτης. Και στη λογική μας δεν είναι να ικανοποιούμε μόνο τους πελάτες, αλλά και να τους προστατεύουμε από πράγματα και τις άριστες καταστάσεις που μπορεί να συναντήσουν στις χώρες στις οποίες ταξιδεύουν. Για μας η ποιότητα είναι ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος στόχος, πάντα προς το καλύτερο. Κάπως έτσι το έχουμε ορίσει. Και με βάση τα στατιστικά λοιπόν που σας έλεγα προηγουμένως και τα ερωτηματολόγια, θα δείτε εδώ πέρα
κάποια από τα πράγματα τα οποία μας έχουν πει οι πελάτες μας. Καταρχήν, μεγάλες καθυστερήσεις κατά την είσοδο στο έργο διαβατηρίων, νομίζω υπόθηκε προηγουμένως. Εγώ θα σας δώσω μια πιο μελανή κατάσταση. Αν πούμε ότι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, μεταξύ Κυριακή πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μεταξύ 7 και 10 θα έχουμε 10 αεροπλάνα έξτρα Σέγγεν, από 150 άτομα το κάθε αεροπλάνο, από ένα λεπτό που είναι η αισιόδοξη πρόβλεψη. Καταλαβαίνετε πόσες ώρες θα χρειαστεί κάποιος για να βγει να περάσει μόνο τα διαβατήρια. Τώρα, αν θέλει 3,5 ώρες να έρθει από τη Ρωσία στην Ελλάδα και θέλει και 5 ή 6 ώρες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για να φτάσει στην Ελλούντα ή στο Ρέθινο, αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εικόνα. Δυστυχώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, παραπονιούνται πελάτες για πολλές καθυστερήσεις για την παραλαβή των αποσκευών, κυρίως βέβαια στο πικ της περίοδου. Ανεπαρκή χώρη αναμονής, φαινόμενα συναστισμού, θα δείτε και παρακάτω, ειδικά στα check-in, στις αναχωρήσεις. Στην Ρόδο έχουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί είναι η καινούργια υποδομή, αυτό που έλεγε προηγουμένως ο αεροπλανάρχης Ηρακλείου. Εκεί υπάρχει στη Ρόδο μια καινούργια υποδομή, ένα καινούργιο αεροδρόμιο, εξυπηρετούν οι πελάτες, τουλάχιστον είναι μέσα και δεν είναι με 40 βαθμούς θερμοκρασία έξω. Σε άλλα αεροδρόμια, πολλές φορές οι δουλειές είναι έξω με 40 βαθμούς θερμοκρασία το καλοκαίρι και οι άνθρωποι ψήνονται για να μπορέσουν να τσεκάρουν. Καθημερινή ταλαιπωρία λόγω έργων στους δρόμους, προβληματική προσέγγιση σε μικρά λιμάνια, κυρίως τα μεγάλα καράβια κτλ. Δεν προσεγγίζουν εύκολα τα μικρά λιμάνια, δεν υπάρχουν μαρίνες, δεν υπάρχουν σωστά λιμάνια. Ειδικά όταν έχουμε κακούς καιρούς, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην προσέγγιση. Ελλειπείς διευκολύνσεις για τους ανάπηρους, για τα ΑΜΕΑ και ανεπαρκής υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στους μικρούς προορισμούς. Είναι πολλοί οι προορισμοί οι οποίοι στερούνται ακόμα και βασικών ειδικοτήτων από γιατρούς. Το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές να έχουμε πρόβλημα να σπάσει άλλο στο πόδι του και να πρέπει να πάει ο παιδίατρος. Διότι δυστυχώς δεν υπάρχει ειδικός γιατρός για αυτό το πράγμα. Δεν συζητάμε για πιο σοβαρά πράγματα, όπου εκεί θα πρέπει να γίνουν αεροδιακομιδές ή άλλες καταστάσεις. Αν το εξειδικεύσουμε λίγο και μιλήσουμε για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Μεγάλες σωρές εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο. Παραδείγματος χάρη η Δήμαρχε Ρόδου στη Λίνδο, όπου υπάρχουν τα κρασιερόπια που καταφτάνουν καθημερινά, λειτουργεί ένα ταμείο. Και γίνεται το αδιαχώρητο, ας πούμε, στις σωρές. Κακή πρόσβαση λόγω απαρχαιολογικού δοτικού δικτύου, αυτό υπάρχει σε όλη τη χώρα, δυστυχώς, που είναι μια καθημερινότητα. Οι αρχαιολογικοί χώροι δεν έχουν πρόσβαση στα ΑΜΕΑ. Παραδείγματος χάρη το παλάτι της Χριστού, μεγάλο θέμα. Απουσία στεγάστρων για την προστασία από ήλιο ή από την βροχή. Δυστυχώς, αν βρέξει ή αν έχει πολύ ήλιο, οι πελάτες μας είτε θα βρέχονται είτε θα καίγονται. Οι περιβάλλοντες χώροι είναι με πολλά σκουπίδια και με μπάζα και υπάρχει συχνή απουσία τουαλετών. Ας πούμε στην Κόρτινα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της τουαλέτας. Στην Κρωσό έχουμε τουαλέτες, αλλά μάλλον δεν λειτουργούν σωστά γιατί πάντα υπάρχουν ουρές έξω από τις τουαλέτες, οι οποίες είναι και πολύ μεγάλες το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι όταν ξέρει το εισιτήριο τόσο πολύ και φτάνει στα εισιτήρια στα 15 ευρώ, τουλάχιστον η τουαλέτα σου για του ανθρώπου θα έπρεπε να υπάρχει. Επίσης, υπάρχουν κακοσυντηρημένοι και πολλές φορές επικίνδυνοι χώροι. Μας λέγανε οι ξεναγοί ότι υπάρχουν σωλήνες υδραγωγείου στο νοσό, οι οποίοι έχουν ηλικία 4.000 έτη, και οι οποίοι σπάνε καθημερινά επειδή δεν υπάρχουν προστατευτικά και οι πελάτες πεπατώντας στο χώμα με τα πόδια τους, πολλές φορές κουτσάνε τις πέτρες, οι πέτρες πέφτουν μέσα και σπάνε σωλήνες 4.000 ετών. Καταλαβαίνετε, είναι αστείο ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ή επίσης να σας πω, έχουμε υπερσύγχρονα ακυρωτικά μηχανήματα στην Κρωσό για να ακυρώνει κανείς το εισιτήριό του, τα οποία όμως τυφλώνονται από τον ήλιο γιατί είναι στημένα σε αυτό το σημείο που πέφτει ο ήλιος το πρωί. Οπότε δεν λειτουργούν και υπάρχουν αρχαιοφύλακες οι οποίοι ακυρώνουν ένα-ένα μάνιουαλ το εισιτήριο απ' έξω. Έχει 15 λεωφορεία να περιμένουν και ένας άνθρωπος που πάει ας πούμε το εισιτήριο για να περάσουν μέσα. Απουσία σταθμού πρώτων βοηθειών με γιατρό σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας. Θα σας πω προσωπική εμπειρία που είχαμε πέρυσι σαν εταιρεία, όταν νομίζω θυμάστε όλοι το συμβάν, όπου ένας κερατός έπεσε στην Κρωσό σε ένα γκρουπ 28 πελατών και οδηγηθήκαν όλοι στο νοσοκομείο. Μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Και έχασε τη ζωή της παρόλο που το ΕΚΑΒ είχε άμεση και γρήγορη επέμβαση, δεν υπήρχε δυστυχώς στον χώρο γιατρός στην Κρωσό για να δώσει την πρώτη βοήθεια όταν χρειαζόταν. Δεν υπήρχε καν απολυτής για να την επαναφέρει στη ζωή όταν έμεινε χωρίς οξυγόνο και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα η γυναίκα αυτή να ταλαιπωρηθεί σε ακόμα 6 μήνες και να καταλήξει. Μια ανθρώπινη ζωή λοιπόν θα μπορούσε να είχε σωθεί αν στη Κρωσό, μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος δέχεται 1,5 με 2 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, υπήρχε ένας γιατρός.
Δηλαδή νομίζω το αυτονόητο, έτσι. Επίσης, απουσία σοβαρής αστυνομικής ένοπλης φύλαξης σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας. Πάλι λέμε ότι γνωστός δέχεται 1,5 με 2 εκατομμύρια τουρίστες στον χρόνο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αστυνομικός σταθμός όλη τη σεζόν και δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένοπλη φύλαξη. Βλέπουμε τι γίνεται σε μεγάλους χώρους στο εξωτερικό και όλοι λέμε να μην τύχει σε εμάς, να μην τύχει σε εμάς. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην τύχει σε εμάς αυτό το πράγμα. Και επίσης υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης των μνημείων μας και πολλές φορές αυτό προσβάλλει τον πολιτισμό της χώρας, μας το λένε ήδη οι πελάτες οι οποίοι έρχονται. Αν μιλήσουμε για τα ξενοδοχεία, υπάρχει χαμηλή ποιότητα πρώτων υλών, φαγητών και ποτών, ειδικότερα στα όλια πλούσια. Είναι ελάχιστες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες κάνουν σοβαρή δουλειά σε αυτό το πράγμα. Δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας των πελατών λόγω συχνών διαρρήξεων. Υπάρχουν πολλές διαρρήξεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ανίκητου προσωπικού και μαθητών, με συνέπεια να προσφέρουμε χαμηλού επίπεδου υπηρεσίες, αλλά να υπάρχει κακή συμπεριφορά προς τους πελάτες. Δεν παρέχονται υπηρεσίες οι οποίες διαφημίζονται ηλεκτρονικά, δηλαδή διαφημίζουμε πράγματα στο site, στις προσούρες και όταν έχει το πελάτη εδώ πέρα διαπιστώνει κάτι διαφορετικό, έναν άλλο κόσμο. Και εμείς πρέπει να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας, αλλά δυστυχώς δεν βαφτίζεται όπως και να το κάνεις. Και επίσης εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας ίντερνετ και διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι επικοινωνίες. Το τελευταίο αυτό θα σημείο να σας πω ότι υπάρχει μια μελέτη του ΑΤΟΡ πρόσφατη. Ο ΑΤΟΡ είναι ο Σύλλογος των Τουριστικών Πρακτών της Ρωσίας, η οποία λέει ότι σε ποσοστό 85% στη Ρωσία το νούμερο ένα κριτήριο επιλογής ξενοδοχείου είναι το δωρεάν και γρήγορο ίντερνετ. Νούμερο ένα κριτήριο. Δωρεάν και γρήγορο ίντερνετ. Ανταγωνίστε στις χώρες βέβαια το παρέχουν αυτό σαν στάνταρ παροχή, δεν πληρώνεται, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι υπάρχει δωρεάν και γρήγορο ίντερνετ σε άλλους προορισμούς. Βέβαια υπάρχουν και ατομικές συμπεριφορές. Όλα αυτά μετατοπτρίζουν ένα κομμάτι του πληθυσμού που αγνοεί το μέγεθος των συμμετοχών που φέρνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Παραδείγματος χάρη έχουμε παράπονα ότι δεν τηρούμε, ας πούμε, τις διαβάσεις για τους πεζούς και τις προτεραιότητες, έτσι. Όπου υπάρχει διάβαση, εμείς απλά πατάμε το γκάζι, δεν σταματάμε. Έτσι. Παραβιάζουμε τους κανόνες ασφάλειας, στα όρια ταχύτητα, στα κόκκινα φανάρια, αυτά για μας είναι λεπτά γράμματα. Σκουπίδια και βάζα και βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους. Θυμάμαι πρόσφατα είχαμε ένα farm trip και είχαμε πάει στο Δημαρχείο του Ηρακλείου, όπου οι άνθρωποι του άρεσε τόσο πολύ ο χώρος, η ελληνική λόγια είχαν μείνει έκθαμπη, μέχρι που είδαν τα εκατοντάδες γκράφιτι. Και όπου αρχίζαν και παίρνανε φωτογραφίες, τα γκράφιτι για να τα αποστάρουν έξω. Ευτυχώς το Δημαρχείο Ηρακλείου καθαρίστηκε, αλλά όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη ή άλλες πόλεις, δεν είναι καθαρίστηκε. Η ρήπανση των παραλιών προφανώς και βέβαια έλλειψη σεβασμού προς τους τουρίστες και πολλές φορές καταγγέλλεται ότι υπάρχει και εθνική συμπεριφορά, γιατί εμείς είμαστε καπετάνιοι στον χώρο μας, εδώ το χωριό μας και εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε. Έτσι. Και θα σας δείξω και ορισμένες φωτογραφίες, οι οποίες τις έχω μαζέψει ακριβώς μέσα από τα διαδικτυακά πόρτα, από τα Facebook, από τα TripAdvisor, με φωτογραφίες των πελατών από πράγματα που βλέπουν. Μην νομίζετε ότι οι πελάτες δείχνουν τις ωραίες φωτογραφίες που μας έδειχνε ο κ. Δρακόπουλος προηγουμένως. Πολλές φορές δημοσιεύουν και αυτά εδώ. Νομίζω ότι τα σκουπίδια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι βλέπουν τέτοιες καταστάσεις και τέτοια πράγματα στους χώρους στη χώρα μας. Αυτό είναι, ας πούμε, το κέντρο του Ηρακλείου. Ας πούμε, τους τουρίστες να κάνουν δίπλα. Και φανταστείτε αν βλέπει κανείς στο κέντρο του Ηρακλείου τέτοια πράγματα, τι μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα έχουν και τα μπέλες που απαγορεύουν τη λήψη των αγωνιμάτων. Εκτός από τα σκουπίδια είναι και άλλα πράγματα, όπως η ευαισθησία που έχουμε στις ειδικές ομάδες, δηλαδή στους ανάπηρους, στους ειδικές με τα καρότσια, στους μαθητές. Αυτά είναι κακώς κείμενα σχολιασμένα από τους πελάτες μας, έτσι. Να πω θα περάσει ο κακόμενος αυτός με τον πατέρα με το καρότσι, είναι ένα άλλο θέμα, ή αυτοί οι μαθητές, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ένας πελάτες μας αντιμετωπίζει ερχόμενος εδώ πέρα και βγαίνοντας έξω να επισκεφτεί τις πόλεις μας και τα πολιά μας. Κατάλυψε το πεζόδρομο, κυκλοφοριακό χάος, εντάθηκε πάρα πολύ μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, δηλαδή σε πόλεις όπου μπήκε η δημοτική αστυνομία. Και τώρα βέβαια έχει ξαναγίνει μια προσπάθεια, αλλά παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο με 19 δημοτικούς αστυνομικούς δεν υπάρχει, δηλαδή είναι χάος, δεν
Δεν μπορεί σοβαρά κανείς να πει και 19 άνθρωποι θα μάθουν το πρώτο που συμβαίνει. Και ζουν σε 4 άνθρωποι, δηλαδή είναι νομίζω αστείο. Παρακάνουμε όπου βρούμε και όπου μας βολεύει. Τα πεζοδρόμια είναι για τα αυτοκίνητα, αν το ξέρετε. Αν νομίζετε ότι είναι για τους χειριστούς κάνετε λάθος. Τα μηχανάκια βεβαίως. Χαρακτηριστική φωτογραφία, Κυριακή πρωί στα λιοντάρια, στο κέντρο της πόλης. Έτσι. Αυτό το παιδάκι είχε την κακή ιδέα να περπατήσει, ας πούμε, στο πεζόδρομο. Κακός, ενώ πούσε το μηχανάκι που περνούσε. Και βέβαια, τα λεωφορεία. Πού θα μπουν και την λεωφορεία, πού θα μπει και όλα αυτά τα πράγματα, πού θα μπει η κίνηση. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως και χρειάζεται υποδομές. Όταν θες να έχεις τόσους εκατομμύρια κόσμο και τόσο πολύ τουρισμό, ναι, πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Δυστυχώς, γιατί θα βγαίνουμε στα κανάλια και μέσα από την επιβίωση με αυτές τις εικόνες. Εικόνες από αεροδρόμια οι οποίες δείχνουν δύσκολες καταστάσεις. Εδώ έχω διαλέξει δύο φωτογραφίες από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Προφανώς το πικ της σεζόν, αγαπητέ Γιώργο. Αυτό που πρέπει βέβαια να ξέρουμε είναι ότι με τα social media πλέον τα πράγματα βγαίνουν πολύ εύκολα στην επιφάνεια. Αυτά που γράφουμε και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές παίζουν στο εξωτερικό. Έτσι. Twitter, Facebook, μπορεί να θέλουμε κάτι να συζητήσουμε, αλλά πολλές φορές προσφέρουμε ίσως και κακή υπηρεσία. Τώρα, έχουμε κάποιες προτάσεις για το πώς πιθανό θα μπορούσαν να φτιαχτούν τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των υποδομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Καλό θα ήταν να δούμε πώς, ας πούμε, στην Τουρκία συντηρούνται και αναβαθμίζονται τα αρχαία ελληνικά μνημεία και να δούμε μετά και πώς κάνουμε εμείς οι Έλληνες για τα δικά μας μνημεία και να καταλάβουμε ίσως τι θα έπρεπε να κάνουμε. Προφανώς θα πρέπει να δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας και να υπάρχει επαρκή φύλαξη πραγματική όμως στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία. Δεν είναι κινδυνολογία να λέμε ότι χώροι οι οποίοι δέχονται 2 εκατομμύρια ανθρώπους μπορεί δυνητικά να είναι και στόχος ανθρώπων που έχουν σαλεμένο μυαλό. Έτσι. Επαγγελματική προσέγγιση στους πελάτες και επιβράβευση των πιστών πελατών. Εδώ κοντά μας έχουμε δημόσιο που το κάνουν και ο Δημοσιογραφικός και το Ρέθινο το κάνει στον Δάβμα και η Ρόδος το κάνει. Πρέπει να γίνει πιο συστηματοποιημένο όμως. Είναι καλό να επιβραβεύουμε αυτούς που μας τιμούν όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοτική και δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο. Παραδείγματος χάρη, η Αλτεμάρ έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, ειδικά φέτος, στο κομμάτι αυτό. Ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής και του ελέγχου διαδικτυρίων κατά την είσοδο στην χώρα, είπαμε προηγουμένως, το πιάσαμε όλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστός προγραμματισμός έγκαιρης και επαρκής προσλήψης προσωπικού για τα αεροδρόμια και για τους αρχαιολογικούς χώρους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ακούνε, θα μεταταχθούν, θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Μπορούμε να τους στείλουμε λοιπόν εκεί που χρειάζεται, στους αρχαιοφυλάκες, στα αεροδρόμια, όπου χρειάζεται, στους δήμους. Και αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία αποτελούν 66% του εισερχόμενου τουρισμού σε ενέργεια, ίδρυση, αποχέτευση. Υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν αυτονομία σε αυτούς τους παράγοντες. Τη διαχείριση των απορριμμάτων, στα κέντρα υγείας, στις ελληνικές διευκολύνσεις, στην αυτοπλοεία, στα οδικά δίκτυα. Υπάρχει πεδίο εδώ ξυλαμπρό. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάποια πράγματα. Να σας πω ότι η Ελλάδα το 2015 κατέλαβε την 31η θέση στο δίκτυο ταξιδιωτικής και τουριστικής ανταγωνιστικότητας, ενώ το 2013 είχε την 21η. Πάμε ανάποδα, εμείς πάμε προς τα πάνω. Να αναβαθμίσουμε τις κλίνες εισόδου της χώρας, λιμάνια, αεροδρόμια κατά τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν μπορεί, ας πούμε, και όσο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, έχουμε 5 ή 6 κάουντερ για τον έλεγχο των διαβατηρίων για την αστυνομία, πώς έχουμε από κάτω. 6 και 5. Δεν μπορούμε να υποδεχτούμε όλους τους έξτρα πελάτες να σου περάσουν μέσα από αυτά. Δηλαδή είναι φυσιολογικά αδύνατο, όπως και να δουλεύει η αστυνομία, όπως και να δουλεύει το λιμάνι, αν δεν γίνει επένδυση, να γίνουν τέρμινα, να γίνουν προσλήψεις, να δουν τα πράγματα όπως πρέπει, δεν πρόκειται πολύ απλά ποτέ αυτό το πράγμα να φτιάξει. Καθαρές πόλεις, κυρίως γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, το τονίζουν οι πελάτες, περιμένουν να δουν μία άλλη εικόνα. Θα σας έλεγα και το πολύ ωραίο που μας είχαν πει κάποιοι Ρώσοι όταν κάναμε τα road shows τα προηγούμενα χρόνια. Μας συζητούσαν για το κομμάτι του marketing, της πρόσφυγης και της διαφήμισης. Μας είχαν πει το εξής αμύριο, το βρίσκω πολύ ωραίο, Γιώργο Δρακόπουλε, ότι εμείς την Ελλάδα την ξέρουμε. Την έχουμε μάθει στα πανεπιστήμια, έχουμε σπουδάσει, ξέρουμε
ξέρουμε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ξέρουμε τους φιλοσόφους, ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Όταν ερχόμαστε όμως στη σύγχρονη Ελλάδα, δεν βρίσκουμε τίποτα από αυτό που ξέρουμε και απογοητευόμαστε. Είναι θέμα λοιπόν να αλλάξουμε το branding, είναι θέμα αυτό που οι άνθρωποι ξέρουν, να τους το παρέχουμε στην πραγματικότητα και όχι μια εικονική πραγματικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει και να ιδρυθούν ανώτατες τουριστικές σχολές για τη δημιουργία των αυριανών στελεχών. Δεν υπάρχουν στην Αυριανά στελέχη τουρισμού. Τα στελέχη τουρισμού είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένα. Μα είχαν και τις πίσω. Ναι, σωστά. Στον Άγιο Νικόλαο λειτουργεί μία. Ξέρω, το είναι πολύ καλά και στη Ρόδο και... Διαφωνώ, γιατί υπάρχουν καλές σχολές και κάνουν καλή δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι... Θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές αυτές και να δοθεί το κύρος που υπήρχε παλιότερα. Παλιότερα μιλούσαμε για την Αστέρ στη Ρόδο και είχε ένα επίπεδο πανεπιστημιακό. Τώρα μιλάμε για την Αστέρ και δεν υπάρχει. Για να κάνει σοβαρές σπουδές στον τουρισμό, θα πρέπει να βγει στο εξωτερικό, να επενδύσει μια περιουσία για το παιδί σου. Αυτά τα οποία δεν πρέπει ποτέ να τα πάρει στη σκουπί σου. Το θέμα είναι να καταλάβουν, συγγνώμη, οι γονείς που σπρώχνουν τα παιδιά ότι το μέλλον δεν είναι να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, το μέλλον είναι ο τουρισμός. Και να γίνει ο τουρισμός το μεγάλο εργαλείο για όλους μας. Και βέβαια να δημιουργήσουμε, για να, σε αυτό που λες Θάνο, να δημιουργήσουμε και να ενδυναμώσουμε την τουριστική συνείδηση στον πληθυσμό της χώρας από πολύ μικρή ηλικία. Τα πάντα βρίσκονται, εγώ πιστεύω, στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είτε θέλουν τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον τουρισμό, είτε όχι. Είμαστε μια τουριστική χώρα, πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους, πρέπει να ενδυναμώσουμε την τουριστική συνείδηση που υπάρχουν. Συμφωνώ με τον Κώστα Τερισιώτη αυτό που είπα προηγουμένως για τις μικρές πράξεις. Είμαι και εγώ από τους ανθρώπους που πιστεύουν στις μικρές καθημερινές πράξεις. Ο κόσμος δεν αλλάζει μεγάλα λόγια. Οι επαναστάσεις έχει δείξει ιστορία ότι έχουν αποτύχει. Μεγάλες υπερδυνάμεις όπως η Σοβιετική Ένωση κτλ. Απλά δεν υπάρχουν. Ο κόσμος όμως αλλάζει, μπορεί να αλλάξει μικρές καθημερινές πράξεις που θα κάνει καθένα από εμάς. Αν εγώ σαν άνθρωπος είμαι καλύτερος στον χώρο μου, στο σπίτι μου, στη γειτονιά μου, δεν πετάω τα σκουπίδια μου κάτω, αφήνω ένα χώρο για να μπορέσει να παρκάρει ο ανάπηρος ή αφήνω χώρο για να περάσει μόνο με το καρότσι, δημιουργώ ένα καλύτερο κόσμο. Δεν χρειάζονται λοιπόν μεγάλα και σπουδαία πράγματα. Χρειάζεται και ο καθένας από εμάς, σαν πολίτης, συνειδητά να επιλέξει να κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.